Ο 73χρονος, λοιπόν, ο οποίος στη δεκαετία του 90, το όνομά του είχε γίνει ιδιαιτέρως γνωστό, καθώς συμμετείχε και είχε κάνει πολλές δολοφονίες στη συμμορία των δολοφόνων, μπορεί να αποφυλακίστηκε πριν από λίγα χρόνια, αλλά συνεχίζει την κακοποιό δράση. Εντόπισαν λοιπόν τα μέλη της πύρας αυτή την 57χρονη γυναίκα, η οποία ζούσε στη Δράμα. Ο σύζυγός της πέθανε πριν από ένα χρόνο και της άφησε πολύ μεγάλη περιουσία. Οι συγγενείς του σύζυγου της ήταν αυτοί που την έφεραν σε επαφή με τον άνθρωπο αυτό και το σύστησαν ως δικηγόρο, ο οποίος θα της έφτιαχνε τα περιουσιακά στοιχεία. Τη γυναίκα όμως από τη Δράμα την έφεραν κάτω, στο Ξυλόκαστρο, στην Κόρυθο, και την κρατούσαν όμηρο επί 5 μήνες, την κρατούσαν κλειδωμένη. Τελικά η γυναίκα κατάφερε και έπιασε επαφή με μια καθαρίστρια στο σπίτι, η οποία ειδοποίησε τον αδερφό της στη Δράμα, η αστυνομία από τη Δράμα στην Κόρυθο και συνέχεια. Και ο 73χρονος, το πάρα πολύ γνωστό αυτό όνομα, συνελήφθη χθες στο Μενίδη. Σε αδιέξοδο με απρόβλεπτες συνέπειες στον τουρισμό, κατέληξε η συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών Γιάννη Ραγκούση με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών ταξί. Η ηγεσία του Υπουργείου δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις για την απελευθέρωση του επαγγέλματος και να ανακοινώσει τις αποφάσεις της γύρω στα τέλη Αυγούστου. Η απελευθέρωση του επαγγέλματος στο ταξί με κανόνες θα προχωρήσει κανονικά. Οι κανόνες αυτοί θα διέπουν όλες τις πλευρές του επαγγέλματος, από την έκδοση της άδειας μέχρι την εκπαίδευση των οδηγών, καθώς και τις νέες μορφές και υπηρεσίες ταξί. Οι απαντήσεις του Υπουργού Μεταφορών δεν ικανοποίησαν τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, που δήλωσε ότι ο κ. Ραγκούσης αποφεύγει να δεσμευτεί και ανακοίνωσε ότι η απεργία θα συνεχιστεί. Παρότι τα άκουσε με πολύ προσοχή ο Υπουργός, όλα τα θέματα συγκεκριμένα δεν μας έδωσε καμία απάντηση. Απόφαση λοιπόν και η δέσμευση απέναντι στον κλάδο. Μέχρι να πάρουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, η απεργία εξελίσσεται κανονικά. Οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούσαν ανάμεσες απαντήσεις στα αιτήματά τους να ισχύσει πληθυσμιακή αναλογία, όπως υποστηρίζουν ότι ισχύει σε όλη την Ευρώπη, να διατηρηθούν οι έδρες των ταξί, ειδικά στα χωριά, να μην παραχωρηθούν άδειες ειδικής μεταφοράς σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις πριν από τους ιδιοκτήτες και να γίνονται με καθαρούς κανόνες οι μεταβιβάσεις των αδειών. Ο κλάδος είναι διατεθειμένος να φτάσει μέχρι το τέλος, γιατί ξέρει ότι δεν έχει αύριο και προκειμένου να το έχει μετά από 2 μήνες. Αν δεν το διασφαλίσει από τώρα, δεν μπορεί να σταματήσει τις απεργίες. Νωρίτερα, ο κ. Ραγκούσης είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που κάλεσε τους ταξιτζίδες να διακόψουν άμεσα τις κινητοποιήσεις, προειδοποιώντας ότι πολλές εταιρείες που πραγματοποιούν κρουαζιέρες θα επανεξετάσουν τον προορισμό τους για την Ελλάδα. Σηκώνοντας ψηλά ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, χιλιάδες Νορβηγοί δήλωσαν συμβολικά την πίστη τους στη δημοκρατία και την ανεκτικότητα, στην επιμνημόσυνη δέηση που έγινε σήμερα στο Όσλο. Οι πρώτες κηδείες των θυμάτων του Μακελιού έγιναν σε βαρύ κλίμα. Yesterday I found out that two of my friends died, but I feel so empty, like inside, I want to cry. Την ίδια ώρα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 32χρονος Νορβηγός οδηγήθηκε για δεύτερη φορά για ανάκριση στην αστυνομία σχετικά με τις πληροφορίες που έδωσε στην πρώτη 7-ωρη κατάθεσή του το Σάββατο. The next interview, which will be sometime next week, then we will plan more confronting questions. And of course, it will be very important for us. I don't want to think about him. He doesn't earn any thought of mine. He wants attention. He's not getting attention of mine. Ο δικηγόρος του Breivik δηλώνει πως ο πελάτης του σχεδίαζε και άλλες επιθέσεις στις 22 Ιουλίου, εκτός από εκείνες στο Όσλο και στο νησί Ούταγια. Ο τελικός μόλις έχει τελειώσει και τα χρυσά κορίτσια της Εθνικής Πόλο πανηγυρίζουν. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου. Ακολουθεί η στιγμή που όλοι περίμεναν. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται στη Σανγκάη για τα χρυσά κορίτσια του ελληνικού αθλητισμού. Ελληνική σημαία πιο ψηλά από όλες. Λίγο νωρίτερα οι 13 αθλήτριες και ο προπονητής τους Γιώργος Μορφέσης κρεμούσαν στο στήθος τους το χρυσό μετάλλιο για την μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του αθλήματος. Όλοι το αφιερώνουμε στην Ελλάδα και στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ελπίζουμε να τους κάναμε έστω για λίγο περήφανος και να τους δώσαμε μερικές στιγμές χαράς και περηφάνειας. Η Κίνα δεν στάθηκε εμπόδιο στην ελληνική ομάδα, στον δρόμο προς την κορυφή του κόσμου. Ωστόσο, ο αγώνας είχε τη μορφή θρίλερ στα τελευταία λεπτά, όταν η διοργανώτρια χώρα πλησίασε στο ένα γκολ.
Ωστόσο, με όπλο την άμυνα, η εθνική ομάδα κράτησε το σκορ στο 9-8 και η κόρνα της λήξης έδωσε το σύνθημα για το ελληνικό γλέντι. Η εθνική γυναικών στο πόλο έγινε η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, καθώς έχει κατακτήσει μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ είναι η πρώτη φορά σε ομαδικό άθλημα που η εθνική ομάδα ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε για όλη την Ελλάδα, για τις οικογένειές μας και για τους εαυτούς μας πάνω απ' όλα και για την προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Στον τελικό, από 3 γκολ πέτυχαν οι Ρουμπέση και η Ασημάκη και από 1 η Λιώση, η Μαναλιουδάκη και η Μελιδόνη. Ωστόσο, όλες οι πολίστριες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να φτάσει η εθνική σε αυτή την τεράστια επιτυχία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος είναι χάρη τα χρυσά κορίτσια για τον άθλο τους, τονίζοντας ότι μας έκαναν εθνικά υπερήφανους σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Εκατοντάδες πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να σβήσουν τις μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στη Βόρεια Πορτογαλία. 60 πυροσβεστικά οχήματα και πολλά αεροσκάφη αλλά και ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Στην επαρχία Σαντάρεμ, οι κάτοικοι είδαν τη φωτιά να πλησιάζει στις πόρτες των σπιτιών τους. Οι πολίτες κατάφεραν να σώσουν τις περιουσίες τους και έσβησαν μόνοι τους τη φωτιά. Το τελευταίο τρίμηνο οι πυρκαγιές έχουν απανθρακώσει 95.000 στρέμματα δασικής έκτασης στην Πορτογαλία. Η εκκίνηση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων γίνεται με την επίσκεψη του ιδιοκτήτη στην πολεοδομία ή το ΚΕΠ. Θα πρέπει να προσέλθει ως τις 31 Δεκεμβρίου για να καταθέσει την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση και την υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης πληρώνει παράβολο που κυμαίνεται ανάλογα την παρανομία από 500 έως 2.000 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα το κράτος υπολογίζει ότι θα εξοικονομήσει ως το τέλος του χρόνου 600 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ προσβλέπει, καθώς η διαδικασία θα εξελίσσεται, να μπει 1 δισεκατομμύριο στον κρατικό κορβανά. Το ΤΕ έχει καταθέσει τους βασικούς άξονες για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων. Ο σημαντικότερος είναι ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου. Η ρύθμιση αφορά σε κατασκευές που έχουν αναγερθεί ως τις 28 Απριλίου 2010. Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων γίνεται για 40 χρόνια για τα εντός σχεδίου δόμησης και για τα εκτός σχεδίου για 20 χρόνια. Εδώ ανοίγει το παράθυρο τακτοποίησης για 40 χρόνια εάν πρόκειται για εκτός σχεδίου κύριες κατοικίες. Για να δούμε όμως τώρα πώς θα γίνεται η καταβολή του προστίμου. Θα καταβάλλεται εντός 24 μηνών για ακίνητα κατοικίας και εντός 36 μηνών για ακίνητα άλλες χρήσεις. Η καταβολή θα μπορεί να γίνει και τμηματικά σε 8 και 14 ισόποσες δόσεις. Ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του προστίμου παρέχεται έκπτωση 20%. Όμως δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ρύθμιση πολλοί ιδιοκτήτες αυθαιρέτων. Αυτή τη στιγμή σας διαβεβαιώ ότι σε ό,τι έχει να κάνει 45.000 αυθαίρετα του νομού Ηρακλείου. Είναι ζήτημα εάν θα πλησιάσει το 1 έως 2% για να κάνει και αυτή τη ρύθμιση. Ο συντελεστής παρανομίας κυμαίνεται από 0,5 που ισχύει για την κύρια κατοικία έως 3 για τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομική άδεια. Έτσι το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν επί την τιμή ζώνης επί το συντελεστή 15% επί το συντελεστή παρανομίας. Για παράδειγμα, για ένα κτίριο 100 τετραγωνικών μέτρων εντός σχεδίου με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ το πρόστιμο θα είναι 11.250 ευρώ. Για 100 τετραγωνικά μέτρα εκτός σχεδίου με τιμή ζώνης 500 ευρώ, το πρόστιμο θα είναι 15.000 ευρώ και για παρόμοιο κτίριο χωρίς άδεια το πρόστιμο θα είναι 22.500 ευρώ. Αμνηστία δίδεται σε όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων βρίσκονται στα δικαστήρια και η υπόθεσή τους δεν έχει τελεσιδικήσει. Τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου και το πρώτο κύμα των εκδρομέων ξεκινά. Πηγαίνω στην Πάρο. Και πόσες μέρες θα μείνεις εκεί? Γύρω στις 4 μέρες. Πόσα χρήματα σκοπεύεις να χαλάσεις? Όχι πολλά. 400-500 ευρώ. Οι πρώτοι τουρίστες του Αυγούστου μαζεύτηκαν σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά για να πάρουν τα καράβια και Κυκλάδες. Φρόντισα να βρω μέσω ίντερνετ που είναι πλέον λίγο πιο φθηνά, να κλείσω κάτι πιο φθηνό και για ποτά ούτως άλλως δεν πίνω πολύ, οπότε λίγο οικονομία. Πόσες μέρες θα λείπετε? 5. Και πόσα χρήματα σκοπεύετε να χαλάσετε? Γύρω στα 200, ελπίζουμε. Στην Κρήτη, τη Ρόδο και την ΚΟ, φέτος ο τουρισμός έχει αυξηθεί κατά 10%, ενώ γενικά στη χώρα για το 2011 η αύξηση του τουρισμού θα αγγίξει το 13%.